Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουν ξεφύγει κυριολεκτικά. Δηλαδή, τώρα το θέμα που θα δούμε είναι. Εξωπραγματικό. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Δηλαδή, σχολιάζει. Γίνεται μια προσπάθεια από έναν Έλληνα αθλητή, παραολυμπιονίκη, ο οποίος αποφασίζει να πάει κολυμπώντας από τη Ρόδο στη Σίμη. Έχει ένα τάμα ο άνθρωπος. Πληρώσει το τάμα του, να πάει. Κάτι, κάνει μια υπερπροσπάθεια. Το μετάλλιο, να πάει το Μεξικό. Έχει πάρει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και θέλει να το δώσει, να το δωρήσει ουσιαστικά. Στον Πανορμίτη. Και ξεκινάει την προσπάθεια και εμφανίζεται τουρκική ακτεωρός και τον παρενόχλη. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και τα σχετικά πλάνα από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. 25 μίλια σε περίπου 10 ώρες έκανε ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, ο Έλληνας παραλυμπιονίκης μας. Τον παρενόχλησε το τουρκικό σκάφος, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι το σημαντικό τώρα σε αυτή τη φάση. Τον έχουμε μαζί μας, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Καλημέρα, κύριε Ταϊγανίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, ένα τάμα που δείχνει την αγάπη σας, έτσι, τη δύναμη της θέλησής σας και έναν στόχο που πετύχατε, ο οποίος μας έχει συγκινήσει όλους. Ναι, ήταν ένα τάμα μετά από την πολιτική μου καριέρα που έχει πάνω από 30 χρόνια. Ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσω τους φόβους μου, οι οποίοι φόβοι μου ήταν η θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο ήθελα να αποδείξω σε όλα τα νέα παιδιά και σε όλο τον κόσμο ότι οι φόβοι υπάρχουν, είναι υπαρκτοί, γιατί είμαστε ζωντανοί οργανισμοί. Αλλά θα πρέπει ουσιαστικά εμείς να τους αντιμετωπίζουμε και να τους δίνουμε την καθημερινότητα ότι είμαστε πιο σκληροί από αυτούς. Το τάμα μου ήταν ότι ήθελα να κολυμπήσω μια μεγάλη απόσταση μέσα στη θάλασσα και με την αφορμή αυτή εκμυστηρεύτηκα όλη αυτή το όνειρό μου στον κύριο αντιπεριφερειακή, κύριο Κάκτη, για όλα αυτά που είχα και το τάμα. Και αποφασίσαμε να κολυμπήσουμε στον Πανορμίτη και να του δώσω ένα μετάλλιο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα, του Μεξικού του 2017, που προήρθε από ένα μεγάλο τραυματισμό. Ουσιαστικά ήταν να χάσω το αριστερό μου το πόδι από ένα βαριά τραυματισμό που είχα στη μέση. Και παρόλα αυτά όμως, με θάρρος, με πίστη και με όνειρα, κατάφερα και πήρα ένα χρυσό μετάλλιο και δύο ασημένια. Και πίστευα ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο με δόθηκε από μια πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και από μια θεϊκή δύναμη, γιατί πιστεύω πάρα πολύ. Και ήθελα να το αφιερώσω στον Πανορμίτη. Και ο Θρύλος λέει ότι όταν ρίξεις ένα μπουκάλι στη θάλασσα, θα βρει τον τρόπο ο Πανορμίτης να φτάσει το μπουκάλι έξω από το μοναστήρι. Εσείς όμως επιλέξατε να το πάτε κολυμπώντας ο ίδιος το μετάλλιο, έτσι. Ήθελα να αποδείξω με όλο αυτό σε όλα τα νέα παιδιά, γιατί η νεολαία μας αυτή τη στιγμή δεν έχει σωστά πρότυπα για μένα. Πρέπει να τους δώσουμε σωστά πρότυπα, σωστούς δρόμους. Μην ξεχνάμε ότι δίπλα μου σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν και ο Πύρος Δήμας, που για μένα αυτό ήταν μια τεράστια συμβολική κίνηση από τον ίδιο. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το 92 ότι ο Πύρος, όταν σήκωσε τα βάρη, δεν είπε για τον Πύρο, είπε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Αυτό δεν είναι το λέω, εντάξει, το είπατε. Έτσι όπως το είπε. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, ναι. Αλλά ο Πύρος ήταν άνθρωπος ο οποίος σήκωσε την Ελλάδα. Έτσι, και έδωσε σωστά μηνύματα. Έτσι, εγώ ήθελα να με την όθηση του Πύρου να δώσω σωστά μηνύματα και εγώ στην νεολαία, να μην φοβούνται, να πραγματοποιούν τα όνειρά τους, να ονειρεύονται και οι δυσκολίες είναι καθημερινές. Και να μην χάνουν την πίστη τους. Τώρα έχουμε να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς τώρα ξεκινάτε αυτή την προσπάθεια. Είστε στα μέσα της διαδρομής. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει? Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ακούστηκα πάρα πολλά και ουσιαστικά ευνηδιάστηκα εγώ. Δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα τι είχε γίνει. Μετά από μια ξεκούραση περίπου στα 18 μίλια, πρέπει να σταματήσω για ανεφοδιασμό. Και την ώρα που να ξεκινήσω, έρχονταν κατά πάνω μας το τουρκικό λιμενικό. Το ότι άμα θεωρήσουμε ότι η ενόχληση που είχαμε ήταν ότι μπήκε στα χωρικά μας, είδατε και αυτό, ουσιαστικά μας τρόμαξε, γιατί δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσουν. Αυτό. Κατά τα άλλα, ουσιαστικά δεν μας ενόχλησε. Μας είπαν κάποια πράγματα, άμα μιλάμε τουρκικά, τέτοια πράγματα στους συνοδούς μου. Και το μελανό σημείο ήταν ότι μας ακολουθούσε για πολλά χιλιόμετρα από πίσω μας. Αλλά δεν αισθάνθηκα ενόχληση, γιατί η ομάδα μου με στήριξε. Μου είπε: Μπάμπη, πολύ πα, είμαστε από δίπλα σου. Και αυτό έγινε, παιδιά. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν ήμουν και αυτό μάρτυρας, δεν έβλεπα το στόχο μου, ήμουν κολυμπούσα. Ξέρετε τι γίνεται, χαιρόμαστε που εσείς ολοκληρώσατε την προσπάθεια και δεν το διέκοψαν. Βέβαια, το να μπαίνει μία ακτεωρός στα ελληνικά χωρικά ύδατα και να πραγματοποιεί ελέγχους σε ελληνικά σκάφη είναι κάτι μεγαλύτερο για τη χώρα. Βέβαια, εσείς είχατε το τάμα σας και το εκπληρώσατε και αυτό έχει σημασία στην παρούσα φάση για εσάς.
Έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εμείς ήμασταν προσιλωμένοι στο στόχο μας. Ήμασταν προσιλωμένοι στο να δείξουμε τα σωστά, τα σωστά βήματα και στους, και τα σωστά θέματα στον κόσμο όλο. Επειδή ότι κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά εμείς προχωράμε μπροστά. Απλά μπορώ να πω ότι αυτή ήταν η ενόχληση. Αλλά δόξα τω Θεώ, η καθημερινότητα την οποία έχουμε είναι να είμαστε σοβαροί, να μην δημιουργήσουμε θέματα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αγώνας από την πολιτική ηγεσία που δίνουν σωστά μηνύματα και δεν θα είμαστε εμείς οι οποίοι θα αντιδράσουμε κάπου ώστε να δώσουμε αφορμή. Και αυτό πράξαμε. Πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Και το τάμα εκπληρώσατε. Και με αυτά που μας είπατε, δώσατε έτσι πάρα, πάρα πολύ ισχυρά πρότυπα στην νεολαία μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλή δύναμη. Πάντα επιτυχίες και χαρές και ο Πανορμήτης να σας συντροφεύει.